Υπογράφει και την Παρασκευή 10 του μήνα, 10 Νοεμβρίου, υπογράφει και από τον Υπουργό η ένταξη του έργου στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του 2017 με προϋπολογισμό 1.850.000. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική εξέλιξη. Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα δεν υπήρχαν έργα, δεν χρηματοδοτούνταν έργα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων λόγω της γενικότερης οικονομικής κατάστασης της χώρας. Το έργο αυτό ολοκληρώνει στην ουσία την υφιστάμενη επέκταση του Clear Way του αεροδρομίου της Χίου, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει στη βελτίωση της επιχειρησιακής δυνατότητας που έχει το αεροδρόμιο. Και θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε από την τελευταία τοποθέτηση του Υπουργού, του αρμόδιου Υπουργού στη Βουλή, ότι χρηματοδοτούνται προμελέτες ή μελέτες και για τη γενικότερη αναβάθμιση του αεροδρομίου και όσον αφορά στο θέμα των υποδομών, δηλαδή στις κτηριακές εγκαταστάσεις, αλλά όπως επίσης και στην επισκευή του αεροδιαδρόμου, όπου σε πολλά σημεία παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Νομίζω ότι αυτό αποδεικνύει στην πράξη ότι είναι πραγματική έννοια της πολιτείας, της κυβέρνησης, μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που περνάει η χώρα, το να αναβαθμιστούν οι υποδομές και ειδικά στο νησί μας, κάνοντας πράξη ένα αίτημα το οποίο λίμνασε για πάρα πολλά χρόνια στο νησί μας.